Πού αποσκοπεί η διεύρυνση των ρόλων και των δράσεων της εταιρείας? Η EFAM κάνει ένα σημαντικό βήμα μπροστά, ανακοινώνοντας την εξέλιξη της εταιρικής της ταυτότητας και τη μετονομασία της από ελληνική εταιρεία φαρμακευτικού marketing σε ελληνική εταιρεία φαρμακευτικού management. Προχωρήσαμε σε αυτή την αλλαγή μετά από 27 χρόνια, γιατί διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ένα μεγάλο ποσοστό ρόλων που κατέχουν τα στελέχη σήμερα στις φαρμακευτικές εταιρείες και οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην στενή έννοια του όρου marketing. Με τη νέα επωνυμία επομένως, η EFAM επικοινωνεί στα στελέχη των φαρμακευτικών εταιριών ότι τα εκπροσωπεί στο σύνολό τους. Η αλλαγή αυτή συνοδεύεται φυσικά και από επανασχεδιασμό της εικόνας μας, δηλαδή το λογότυπο της εταιρείας, καθώς επίσης και πώς αυτό αποτυπώνεται στα υπόλοιπα διαδραστικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε και δεν μιλάω για κάτι άλλο εκτός από τα digital εργαλεία, δηλαδή την ιστοσελίδα μας, το newsletter, αλλά σαφέστατα και τα social media στα οποία πλέον μπαίνουμε δυναμικά. Ποια είναι η βασική επιδίωξη του συνεδρίου? Η βασική επιδίωξη του 11ου φαρμακευτικού συνεδρίου management της EFAM είναι η εστίαση σε τρεις βασικούς πυλώνες που αφορούν τον επαγγελματία και στον χώρο του φαρμάκου. Στην εμπιστοσύνη, στη συνεργασία και στην αξία. Όμως, το υποκείμενο μέσα από όλο αυτό το συνέδριο δεν είναι άλλο από τον Έλληνα ασθενή, την πολιτεία, τις αρχές, την κοινωνία και τους επαγγελματίες υγείας. Θεωρούμε ότι οι επαγγελματίες του χώρου έχουν πολλά να πούν στα πλαίσια της επιστημονικότητά τους και του επαγγελματισμού τους. Εργαζόμενοι στον πιο δυναμικό χώρο του ελληνικού επιχειρήν, στη φαρμακευτική βιομηχανία και προσφέροντας λύσεις και προτάσεις με ιδιαίτερο όφελος και αξία στον Έλληνα ασθενή. Γιατί είναι σήμερα αναγκαία η στενότερη συνεργασία της φαρμακοβιομηχανίας με όλους τους στρατηγικούς εταίρους του κλάδου? Η συνεργασία της φαρμακοβιομηχανίας με τους διάφορους φορείς είναι πολύ σημαντική και για την ανάπτυξη της φαρμακοβιομηχανίας, αλλά βεβαίως και για τη σχέση που διαμορφώνεται με τους λοιπούς συμμετέχοντες στη φαρμακευτική αγορά. Όπως γνωρίζετε, ο πρώτος συμμετέχον είναι το κράτος, το οποίο λειτουργεί αφενός μεν ως ρυθμιστής του περιβάλλοντος και αφετέρου σαν μεγάλος πελάτης, διότι το μεγάλο μέρος της φαρμακευτικής δαπάνης καλύπτεται από το κράτος. Ο δεύτερος φορέας που επηρεάζει τη φαρμακοβιομηχανία είναι οι ασθενείς. Όλα, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται για να μπορέσει ο ασθενής να έχει τη σωστή πρόσβαση στο σωστό φάρμακο και στην σωστή θεραπεία. Είναι βασικό οι ασθενείς να συνεργάζονται με τις φαρμακευτικές εταιρείες και να μπορούν να καταλαβαίνουν ποια είναι τα προβλήματα του χώρου και ποιες είναι οι επιλογές που έχουν όσον αφορά τη φαρμακοθεραπεία τους. Ένας τρίτος συμμετέχον βεβαίως είναι οι φορείς της αλυσίδας, δηλαδή οι φαρμακέμποροι και οι φαρμακοποιοί. Και βεβαίως δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και τη συνεργασία μεταξύ φαρμακοβιομηχανιών. Οι φαρμακοβιομηχανίες συνεργάζονται μεταξύ τους είτε σε επίπεδο διεθνές είτε σε επίπεδο τοπικό. Η συνεργασία μεταξύ των ελληνικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων και των διεθνών επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντική, γιατί εξασφαλίζει στη χώρα μας μια μεταφορά τεχνογνωσίας η οποία αναπτύσσεται στο εξωτερικό, αλλά την οποία εκμεταλλεύονται και αργότερα και οι φαρμακευτικές ελληνικές επιχειρήσεις. Άρα θεωρώ ότι όλοι συμμετέχουν. Πρέπει να προσβλέπουν στη συνεργασία μεταξύ τους και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του κλάδου μας, το οποίο οπωσδήποτε είναι προς όφελος και των ασθενών και του δημοσίου, αλλά βεβαίως και των εμπορικών εταίρων.